με τον Γιώργο, τον Κιμούλη, δεν έχω κάτι προσωπικό. Το ήτανε επαγγελματικό. Ξέρα, ξέρεις, όπως ξέραμε όλοι οι αλλά οι φημολογίες είναι ενδεικτικές, δεν είναι αποδεικτικές. Το πιο δύσκολο δεν είναι να συγχωρήσει τον άλλον, έχω να σου πω. Είναι να συγχωρήσει τον εαυτό σου που επέτρεψε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έπαιξε τόσο ρόλο η πανδημία όσο η Μπεκατόρου. Ε, αυτή η γυναίκα δηλαδή άνοιξε μεγάλο δρόμο. Τη ανήκουν όλα τα εύσημα. Δεν νομίζω το θέατρο την εξαφανιστεί σα ίσα τώρα ε, εδώ σε ένα στίγμα πόσο πολύ λείπει από τον κόσμο. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα απόψε. Είμαστε τέταρτο στον ΑΛΦΑ με την Κατερίνα Λέχου. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλώ ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαι από τι πολύ δημοφιλεί ηθοποιού και στην Κύπρο. Ξέρει ότι οι σειρέ σου τώρα παίζονται συνέχεια mm. επαναλήψει. Είσαι το τέρι μου. Ε, το άλλο με τον Μπέζο το ευτυχισμένοι μαζί. μαζί ναι. και τα λοιπά, Υπάρχει. Μπορεί να μην ε, κάνεις κάτι τώρα, αλλά, αλλά υπάρχει. Είσαι από τις ηθοποιού που δεν ε, θυμάμαι έτσι να έχουν μείνει ποτέ. Άνεργη. Δεν, δεν ήσουν ποτέ άνεργη ούτε από το θέατρο ούτε από την τηλεόραση και τώρα φαντάζομαι με την πανδημία που αναγκαστικά είσαι στο σπίτι, πρέπει να είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για σένα. Δεν είναι έτσι ακριβώ που το λε. Έχει τύχει να μείνω εκτό σεζόν, mm -hmm. όχι ολόκληρο έτο. Αλλά για, επειδή κάτι δεν μου άρεσε, επειδή κάτι στράβουσε κιόλα, γιατί συμβαίνει και αυτό, να μείνω. Έτσι, έχω συνηθίσει στα εξάμηνα, της αγρανάπαυσης που λέω κι εγώ. Mm -hmm. ε, τώρα δεν είναι εξάμεινο, τώρα κλείσαμε χρόνο. Βέβαια, έκανα ένα σύριαλ το καλοκαίρι mm -hmm. στην Κέρκυρα, που είναι για το COSMOTE TV. À, για Οπότε pets. δούλεψα εκεί. δηλαδή Είναι 8 επεισόδια αυτό, limited series, mm -hmm. ε, λέγεται 42 βαθμοί ε, και θα προβληθεί μέσα Μαΐου στο Κοσμοτέ TV. Α, και τι σύριαλ είναι αυτό, τι είδος. Ψυχολογικό θρίλερ θα το έλεγα. Α, μάλιστα. 8 επεισόδια. Ναι. Άρα, καλοκαίρι δούλευε στην Κέρκυρα. Άρα, δούλευα πάλι, ναι. θέλω να πω. Ε, τώρα, κοίταξε να δει αυτή η δεύτερη φάση. Η αλήθεια είναι ότι μα έχει εξαντλήσει ψυχικά. Ναι. Γιατί έχει ανάγκη να εκφραστεί, έχει ανάγκη να. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε. Ποια ήταν η τελευταία δουλειά πριν τον Μάρτιο, τον περσινό, δηλαδή. Πού ήσουν θεατρικά πριν. Το με... lockdown. Ναι, ήμουνα στον αρχιμάστορα Ρασόλυνε με τον Γρηγόρη του Βαλτινό. Στον που ήρθα και σα είδα, ναι. ναι. ναι, ναι. είδα ακριβώ λίγο πριν το lockdown. Ναι, ναι. και μετά σιωπή. σιωπή. Για πε, πώ την παλεύει. Σου λέω, έχω συνηθίσει και γενικά είμαι ε. ένα άνθρωπο που δεν βαριέμαι, βρίσκω πράγματα. Mm -hmm. ε, και ειδικά το πρώτο κομμάτι τη καραντίνα ήταν πολύ σχεδόν ζωογόνο. Ε, Συχάσαμε, διαβάσαμε, μείναμε με το μάνο μαζί, είχαμε να περάσουμε πάρα πολύ καιρό που, είχαμε, που δουλεύαμε σαν του τρελού. Mm -hmm. Ε, και έχω ενδιαφέροντα, αλλά ξέρεις, σταματάει η, η ίδια η ζωή. ενώ αυτή η, η επαφή με τον άνθρωπο. Ναι. Ε, γιατί εγώ την κράτησα την, κατα... την καραντίνα, με αυτήν την έννοια το λέω. Δεν ήταν ότι συγχροντιζόμουν με τους πάντες. Οπότε αυτό σιγά-σιγά ε, σε στεγνώνει. Mm. Αυτό μόνο. Και με τους γονείς σου και όλα αυτά πώς... Ε, το απέφευγα. Του mm -hmm. ε, τους προστάτευσα, δηλαδή τουλάχιστον εγώ όσο μπορούσα. Mm -hmm. ε, πολύ λίγη επαφή, πολύ λίγη επαφή με πολύ λίγους ανθρώπους και ε, πολύ επιλεκτικά, δηλαδή να έχει κάνει κάποιο το τεστ και να έρθει να πιούμε έναν καφέ, κάπως έτσι ας πούμε. Ναι. Εμβολιάστηκαν οι γονεί. Ναι. ναι. Ζωγράφου είναι, μενούν όπω παλιά. Πάντα, πάντα, πάντα αγαπημένοι ζωγράφοι. Ε. και <laughs> καρτάνε. Εσύ, εσύ, την πρόδωσε για το κέντρο. ναι. <laughs> 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 Αλλά εντάξει, <laughs> ναι. σου αρέσει το κέντρο τη Αθήνα. Μου άρεσε πάντα και μου αρέσουν και ορισμένα κομμάτια mm. πάρα mm. πολύ. Mm. Ε, την Ακαδημία Πλάτωνος δεν την ήξερα, για να είμαι ειλικρινή. Mm. Έτσι κι αλλιώ είναι μια φτωχή γειτονιά και μη αξιοποιημένη. Αλλά μου αρέσει και η Πνίκα, μου αρέσει το Φιλοπάπου, μου αρέσουν αυτέ οι γειτονιέ πολύ. Mm. Ξέρει ποια είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι ο Μπίθουλα. Ε, αυτό, όταν είπα στον παπά μου ότι πήρα σπίτι στον Ακαδημία Πλάτωνος, ποια Ακαδημία Πλάτωνο μου λέει. Στον Μπίθουλα <laughs> μένει, παιδί μου. <laughs>

Ε, ευχαριστημένη. Θα ήθελα να έχω συνεργαστεί και με άλλου ανθρώπου που θαυμάζω πάρα πολύ. Απλώ επειδή η καριέρα μου είναι χωρισμένη στα δύο, τα μισά χρόνια έκανα τηλεόραση και τα μισά κάνω θέατρο. Διότι ποτέ στη ζωή μου δεν τα έχω κάνει ταυτόχρονα. Αλήθεια, δεν το είχα προσέξει αυτό. Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν, δεν μπορεί. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Και θεωρώ ότι είμαι και ανεπαρκή και στο ένα και στο άλλο. Οπότε είναι. Εντάξει, είμαι 32 χρόνια στη δουλειά. Άρα τα 16 έχω κάνει θέατρο και τα 16 έχω κάνει τηλεόραση. Ακριβώ, σχεδόν στη μέση μοιρασμένα είναι. Mm -hmm. Οπότε θα έλεγα ότι στο θέατρο, ναι, έχω στερηθεί κάποιε συνεργασίε και κάποιε συναντήσει που θα ήθελα, αλλά. Mm -hmm. Στο μυαλό μου, σε έχω όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε και πριν σε γνωρίσω, επειδή το 2001 που έσκασε, όπω λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα προ τα έξω με την τεράστια επιτυχία τη σειρά μου». Σε έχω ε, καταχωρημένη και ω ε, στι τυχερέ του επαγγέλματο. Το ιστοτέρη μου το έκανα το 2001 και ήμουνα 34 χρονών. Ναι. Και δούλευα από τα 21. Δηλαδή ήδη δούλευα 13 χρόνια. Και είχα κάνει τηλεόραση και τηλεόραση. Mm. Όχι βέβαια πάρα πολύ, ω mm. επιτοπλίστων θέατρο. Mm. Θέλω να πω ότι. Δεν ήρθε πρόημα, ήρθε στην ώρα του. Ναι, ναι, ναι. Για αλλά... μένα εννοώ σαν πορεία. Όχι πρόημα δεν θα έλεγα, αλλά ήταν τύχη το ότι έκατσε να είναι τόσο καλή η δουλειά ναι, αυτή. Ναι. Αυτό είναι, τι να σου πω, είναι συγκυρία. Ναι. Ε, δεν μπορεί κανένα να το προβλέψει. Μπορεί να κάνει ή μπορεί να σου έρθει πολύ αργά, ή μπορεί να σου έρθει εντελώ στην αρχή. Εμένα θεωρώ απλώ ότι μου ήρθε σε σωστό timing. Μπορούσα και να διαχειριστώ τη δημοφιλία... Mm -hmm. Δεν έπαθα τίποτα απολύτω. Ναι. Ε, γιατί είχε έρθει μετά από τα χρόνια τη δουλειά. Ενώ α πούμε, μια κοπέλα πούμε, που βγήκε με το καλημέρα σε συμμετό η Αλικάκη με την ναι. Αναστασία. Ναι. Που έγινε ο πανικό. Ήταν παιδάκι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, είναι δύσκολο αυτό να το διαχειριστεί. Ναι. Και είσαι και... με του ψίδιου καρδιά. Βέβαια, ναι. είναι δύσκολο αυτό όταν ναι. είσαι τόσο μικρό, τόσο φρέσκο. Mm -hmm. Εμένα μου ήρθε σε μια φάση, όχι οριμότητα, αλλά τέλο Είχα μια σχετική εμπειρία. Τι είχε κάνει στην τηλεόραση πριν το Ιστοτέρη μου. Είχα κάνει Το παράθυρο στον ήλιο τη Μιρέλλα Παπαϊκονόμου, mm -hmm. Ετένα ήταν. Η mm -hmm. άνοιξη επίση του Χριστόφορου του Χριστοφή, mm -hmm. Φιλενάδε του mm -hmm. Αντώνη, του Τέμπου. Αλλά ετένα. αυτό ήταν το. Ε, ναι, το βέβαια, το ναι, hit που λέμε. Και μετά διάφορα guest που είχα κάνει από mm -hmm. εδώ και από εκεί. αυτά. Να σου πω πώ είχε πάρει το ρόλο εκεί, γιατί εγώ ξέρω και μια παράλληλη ιστορία που δεν ξέρω αν την ξέρει. Πε πρώτα εσύ και μετά θα πω κι εγώ. Κοίταξε, ξέρω ότι δεν ψάχνανε μόνο στον χώρο των ηθοποιών, ψάχνανε και μοντέλα. Που ήταν αναμενόμενο επειδή αυτή ήταν ένα Αυτό μοντέλο. Αυτό ξέρω, για θα σου πω. Και ξέρω ότι είχαν κοιτάξει πολλέ κοπέλε. Δεν ξέρω τότε την Καγιά, την Κουλιανού, δεν ξέρω τι Αυτό. κάνανε. Αυτό. Ήξερα τότε γιατί κάναμε παρέα με τη Βίκη ότι ε, Είχαμε μιλήσει με την Κουλιανού, αλλά επειδή είχατε πολλά γυρίσματα στην Αυστραλία, ναι. η Κουλιανού είχε κλείσει θέατρο με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Α, και δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Και δεν μπορούσε να το, να το κάνει. Είδε. Ρε παιδί μου, για κάθε ρόλο. Ε, υπά... και αυτό τύχη, δεν είναι, είναι. Είναι η τύχη, ναι. Είναι και η τύχη, γιατί. Ξέρεις, πολλέ φορέ λένε, π.χ., η σμαράγδα η Ντάλια στο παραπέντε ήταν για την δανδουλάκη στι Τρεις Χάριτες, η Μεντή, συμβαίνει, ήταν βέβαια, για βέβαια. τη Μίρκα Παπακοσταντίνου και τελικά αυτό που δεν ήταν η πρώτη ας πούμε επιλογή και τελικά έκανε το ρόλο ήταν ο ιδανικός. Συμβαίνει πολλέ φορέ και στο εξωτερικό συμβαίνει, ναι. το ακούμε για πάρα πολλά έτσι, mm. τρομερά ναι. πράγματα, τα λένε και οι ίδιοι οι ναι. ναι, θεωρώ ότι είναι και θέμα συγκυρίας. Ναι. Οπότε ψάχνανε και ήρθε σε σένα ο Θοδωρής ο, ο Πετρόπουλο, φαντάζομαι σε είδε σε θέατρο. Όχι, με, με είχε δει στο προηγούμενο Σύριαλ που έκανα, το «Οι mm. άντρε δεν υπάρχουν πια» mm. και έτσι που ήμουν ψηλή, λεπτή, είχα έτσι το δέμα, ας πούμε του μοντέλου, χωρίς να είμαι μοντέλο, να. οπότε... Θα μπορούσες όμως να είσαι μοντέλο, ε. το έχεις σκεφτεί ποτέ? Ε, το έχω σκεφτεί, το έχουν σκεφτεί άλλοι, αλλά yeah. εγώ βαριόμουν. Σου είχαν κάνει προτάσει, όταν ήσουν μικρότερη. Σίγουρα και λίγο. Ήμουνα στην αρχή, πριν τελειώσω τη σχολή, και αρχίζω να βγάζω λεφτά. Mm -hmm. είχα, ήμουνα στο Model Swan. Θυμάμαι, είδα και τη μέρη τη Θερακοπούλου μετά από 30 χρόνια. Mm -hmm. Απλώ εμεί στο θέατρο τέχνη απαγορευόταν να κάνουμε διαφημίσει, μόντελ και τέτοια. Mm -hmm. Και Είχα κάνει δύο-τρει διαφημίσει που είχαν πάει στο εξωτερικό. Α! Ah. Ναι, δι διαφημιστικά εννοώ. Για να μην τα βλέπουν εδώ, γιατί αν τα βλέπανε εδώ, θα με διώχνανε από τη σχολή. Διεθνή καριέρα. Διεθνή καριέρα. <laughs> Τι να σου πω, μεγάλε στιγμέ. Να σου πω, Κατερίνα, όταν α, λίγο πριν να μπει στη σχολή, επειδή είχε όλο αυτό το πακέτο, σου λέγαν πάντα ότι θα τα καταφέρει, θα ξεχωρίσει. Υπήρχε αυτή η σιγουριά για σένα, ή στη σχολή, ή επειδή το τέχνη είναι σκληρό, δεν σε απώνουν, που λέμε. Δεν σε... Καταρχήν μου λέγανε ότι εσύ δεν κάνει για το τέχνη. Γιατί είσαι ωραία. <laughs> δεν είναι μόνο αυτό. Ξείς, ήμουνα με κάτι χρωματιστά, κάτι jeans, κάτι αυτά. Άσχετη. Δηλαδή πήγα έτσι. Οπότε λέγανε ότι κάνω πιο πολύ για το εθνικό, α πούμε, mm. λόγο mm. φιζίκ. Mm. Δεν ισχύουνε μωρέ, αυτά. Mm. Ε, αλλά εγώ τελικά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επέλεξα να πάω στο τέχνη. Mm -hmm. Ο πατέρα σου, πώ το έπαιρνε. Οι γονεί κοίταξε πάντα νιώθουν ασφάλεια. Ο μπα μου όμω, ε, θέλω να ίσω είναι ο πρώτο και ο μεγαλύτερο θαυμαστή μου. <laughs> Αλλά δεν είναι αντικειμενικό, οπότε ναι. δεν πιάνεται. Καλά, θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι ένα ζωγράφο. Ο μπαμπάς σου έχει τα οπτικά, είχε τα οπτικά ε σωστά. Τα έχει ακόμα. Και νομίζω δεν είναι ένα, είναι, είναι δύο καταστήματα. Ήταν δύο, αλλά τώρα επειδή μεγάλωσε, ναι. κράτησε ναι. το ένα μόνο. Ναι. Δεν φανταζόταν ότι θα κληρονομούσε την επιχείρηση, δηλαδή. Όχι, αυτό πηγαίνει για τι άλλε μου αδελφέ. Πόσε είστε. Είμαστε τρει. Εγώ είμαι μεσαία. Α. Και η μεγάλη μου αδελφή έχει δουλέψει Α. στα οπτικά και η μικρή μου είναι και οπτομέτρη και οπτικό, οπότε. Οι τρει αδερφέ του Λέχου, όχι του Τσέχου. Ναι. <laughs> λοιπόν, και το άλλο που μου κάνει εντύπωση με σένα, ότι κάνει αυτή τη μεγάλη μαζική επιτυχία με το, με το είσαι, στο, είσαι το τέρι, μου, αλλά προσέχεις πολύ τα βήματά σου. Ε, σαν να τα μελετούσε. Και μετά έρχεται και μια άλλη τεράστια επιτυχία με το νησί, που ήταν και τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία. Ε, ήσουν πολύ ώριμη γενικότερα στο, στη δουλειά, έτσι δεν είναι. Στο νησί, ναι. Κοίταξτε, δεν τα μελετάω πολύ τα βήματά μου, αλλά πάω με γνώμονα αυτό που αισθάνομαι για μια δουλειά, mm. με το που μου προτείνεται και συναντώ, ας πούμε, ένα πρόσωπο, ότι ο σκηνοθέτη κάτι. Mm. Και είναι αυτή, αυτό το πρώτο, αυτή η πρώτη αίσθηση που έχεις. Ε, και Γενικά δεν με έχει προδώσει αυτό. Γι' αυτό και δεν μπορώ να. Ακόμα και για τι αποτυχίε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση μια δουλειά να μην κάνει αποτυχίε. Αυτό είναι ουτοπικό. Δηλαδή δεν ισχύει για κανέναν ποτέ, πουθενά, ιστορικά. Πού έκανε αποτυχία, Υπάρχουν αποτυχίε. Αποτυχίε στο θέατρο, αποτυχίε στην τηλεόραση. Πράγματα τα οποία δεν ευόδωσαν. Δεν πήγαν δηλαδή έτσι όπω. Εσύ έκανε στην τηλεόραση αποτυχία, Ναι, θεωρώ ότι έχω κάνει λιγότερο επιτυχημένε δουλειέ. Όπω. Εντάξει, τώρα δεν δε θέλω να το ονοματίσω, αλλά τι έχω κάνει. Και δουλειά που κόπηκε έχω κάνει στη τηλεόραση. Ποια. Ε? Το πε μου, ναι. Με τον Αλέκο τον Σισοβίτη και τον Αποστόλη τον Κλέτσο. Α. Κόπηκε. Δεν θέλω σου πω ότι φυσικά κάνει και πράγματα τα οποία mm. δεν πάνε καλά και στο θέατρο. Να. Που δεν άρε... Μα μόνο αν ξέραμε τη συνταγή αυτή. Θα την ακολουθούσαμε όλοι. Αβλεπεί. <ΣΣ> Παίρνει το σενάριο από το νησί, ναι. ξέρεις ότι είναι το βιβλίο της Δεν χίσου. παίρνω το σενάριο, Α. διαβάζω το βιβλίο πριν καν ε, το, το προηγούμενο καλοκαίρι. Α, ε, τυχαία. Τυχαία, διαβάζω ένα βιβλίο ναι. επειδή εκτιλισσόταν ας πούμε στο... Διαβάζω και λέω, εγώ θα παίξω την Ελένη. Ε, περνάει η χρονιά και έρχεται ας πούμε η, η, η εποχή που ο Παπαδουλάκης έκανε το cast, Μάρτης ήταν νομίζω, Απρίλης, και με φωνάζουν στο cast. Δεν το κυνήγησε εσύ. Όχι, γιατί ειδικά ο Θοδωρή ο Παπαδουλάκη είδε όλο το ελληνικό θέατρο. Mm. Δεν υπήρχε άνθρωπο που να μην ε, τον είδε. Mm. Επειδή δεν του ήξερε κιόλα και ήθελε να δει, επειδή στε, να δει τα ταιριάσματα. Mm. Τα ζευγάρια mm. και αυτά. Δεν ήτανε. Άρα σε είδε μαζί με τον Μάινα, α πούμε. Όχι, έβλεπε έναν έναν τον άνθρωπο, αλλά mm. έβλεπε μετά αν μπορούσαν να ταιριάξουν. έγινε mm. ε, δηλαδή, μια συγκλονιστική προετοιμασία. Εγώ τέτοια προετοιμασία δεν έχω βιώσει στη ζωή μου σε. Ούτε κινηματογραφικά, δηλαδή. Για προετοιμασία, πες. προετοιμασία δηλαδή. Δηλαδή για πέσει. Εννέα μήνε προετοιμασία. Όταν πήγα στο σετ την πρώτη μέρα, ν, ν, νόμιζα ότι είμαι η Ελένη. Δεν είχα καμία απορία. Γιατί η, η πληροφορία, το διάβασμα, οι εικόνε, ε, η επαφή, το ήξερα τι θα φοράω, πώ είμαι, πού είναι τα σημάδια μου, ε, ε, ήξερα τα πάντα. Uh -huh. Ήμουν απολύτω προετοιμασμένη. Άρα, όταν σου ανακοίνωσαν ότι θα είσαι η Ελένη, θα είμαι, ναι. πώς αντέδρασες. Πα πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και μια ικανοποίηση, γιατί αυτό το, ήταν αυτό το θέλω μου τόσο ισχυρό και όταν υλοποιήθηκε, ξέρεις, λες, ο, θαύμα. Έχει με θαύμα. Όταν παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο, που το θυμάμαι σαν χθε. και την επόμενη μέρα έρχονται τα νούμερα τηλεθέασης, πώς το εισέπραξες. Ε... Καταρχήν συνέβη κάτι που δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ στη ζωή μου. Την ώρα που παίζονταν το σύριαλ και μετά, τα μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου δεν τα έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου. Από ανθρώπου που δεν του ξέρω. Συναδέλφου εννοώ του yeah. χώρου. Το οποίο ήταν βαθιά συγκινητικό γιατί mm. ήταν τόσο γενναιόδοροι κιόλα και τόσο πολύ είδαν αυτό το πράγμα που μπορεί να γίνει, που μπορούμε να καταφέρουμε αν θέλουμε. Που ήταν βαθιά συγκινητικό αυτό. Κατάλαβε ότι ήταν ένα ρόλο ζωής. Το ένιωσα, σου είπα. Α, ένα, το... Σχεδόν εννέα μήνες πριν mm. όταν το διάβασα, είπα: Μα είμαι η Ελένη. Είναι Εγώ αυτό. είμαι η Ελένη. Δεν είναι άλλη. Και ξε... Πίστεψα, δηλαδή, ξέρεις που το... ή που δια... δεν διαβάζουμε πολλές φορές ένα βιβλίο και λέμε: Εγώ είμαι αυτό. Mm. Αυτό. Και ξεκινάει ωραία αυτό το παραμύθι. Εξελίσσεται ωραία, η σειρά ασκίζει, παίρνει τι καλύτερε κριτικέ, η τηλεθέαση κτλ. Και μετά, μένετε απλήρωτοι, σωστά. Όχι όλοι, εντάξει. Εσύ πληρωθήκες. Ε, μείναμε κάποιοι από mm -hmm. πολύ βασικούς ανθρώπους που mm -hmm. ήμασταν... είχαμε μείνει απλήρωτοι για αρκετό διάστημα. Τελικά όμως, εντάξει. Ε, ναι, λίγο με κόπο. Ναι. Και χρεώνεται δημοσιογραφικά στους ψιθύρου και τα λοιπά. Χρεώνεται η σειρά και το εξοδολόγιο τη. Στο κλείσιμο του ΜΕΚΑ. Ό,τι είχε να κάνει και με το κλείσιμο του ΜΕΚΑ γιατί κόστησε 10 εκατομμύρια. Αυτό δεν, δεν, δεν σα χάλασε, όχι μόνο σε ένα λίγο. Τη χαρά για όλο αυτό, Έχουμε πράξεις. τέτοια ικανοποίηση από αυτό που κάναμε εκεί πέρα, το οποίο διήρκησε και πολύ. Mm -hmm. Σχεδόν 1,5 χρόνο, εγώ ένα κάθισα κάτω. Mm -hmm το οποίο τίποτα δεν μπορούσε αυτό να το βρωμίσει. Αναθάρισες που ξεκίνησαν πάλι να γίνονται τέτοιε σειρέ, διότι... Ε, ε, βρώμησε λίγο, είπες, δεν βρώμισε. Αποθαρρύνθηκαν παραγωγή και κανάλια μετά από αυτό... και έτσι υπήρξε μία παύση... μέχρι που ήρθαν, ας πούμε, οι άγριες μέλισσες ε, πέρσι. Ε, ε, αναθάρρυνες ότι ο κόσμος θέλει τα καλά τα της τις καλές τις δουλειές, ε, ήταν κάτι ελπιδοφόρο αυτό. Ε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο φορμάτ. Όχι, ναι. Γιατί αυτό είναι καθημερινό. Φυσικά. Ναι. Εμείς δουλεύαμε με κινηματογραφικούς όρους. Ναι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή η δουλειά θέλει το χρόνο της. Όχι απεριόριστο, αλλά θέλει το χρόνο της. Δεν μπορεί λοιπόν, είναι, είναι άδικο ας πούμε για οποιασδήποτε άγριες μέλησες ή οτιδήποτε να τη συγκρίνεις με ένα άλλο σύριαλ το οποίο κάθε επεισόδιο μπορεί, να έκανε 8-9 μέρε. Είναι mm. άδικο. Ο κόσμο στον δρόμο σε φωνάζει με το όνομά σου. Βέβαια. Ενώ το μικρό ή λένε κυρία Λέχου. Κυρία Λέχου. Α, δεν σου λένε η Κατερίνα. Σπάνια. Ναι. Γιατί έχει και αυτό λίγο το απρόσιτο. Κρατάς και τι αποστάσει. Θέλω να πιστεύω ότι. Ναι, ναι, ναι ότι μπορεί να το κρατάω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο περισσότερο κόσμο είναι ευγενή. Σου έχει τύχει και έτσι. Αγενή. Ναι. Ε, σε ποιον δεν έχει τύχει. Και πώς αντιδράς? Ψυχραίμια. <laughs> σε ενδιαφέρει η δημοσία εικόνα σου, σε απασχολεί? Δεν με ενδιαφέρει με την έννοια ότι ε, δεν αισθάνομαι τόσο δέσμη αυτής. Απλώς αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη. Ε, και κάθε πρόσωπο εννοώ, α, από, όλους, από όλους τους χώρους που του δίνονται τα καλά της, του δημόσιου λόγου, ε, πρέπει να κουβαλήσει και αυτό το βάρος. Ότι έχει ευθύνη. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί όπως να είναι, να βρίζει, να φτύνει, να, ε, να είναι έκριθμος. Πρέπει, εγώ το αισθάνομαι σαν ευθύνη επέναντι στον κόσμο, όχι ότι δεν έχω την πιο χαλαρή μου πλευρά και τη δικαιούμαι τη χαλαρή μου πλευρά, αλλά δεν κάνω κόπο γι' αυτό ιδιαίτερα, πρέπει να ξέρεις. Γι' αυτό σου λέω, δεν νιώθω δέσμια, απλώς μερικές φορές εντάξει. Θες να είσαι, δηλαδή, όταν είμαι σε μια παραλία με τον άντρα μου και απόμερη, ε, θέλω να είμαι χαλαρή. Ε, δε, δε, δεν ισχύει πάντα αυτό. Ναι, δυστυχώ. Δεν δε θα κάνει δημόσια τρέλε, θα είσαι αυθόρμητη κτλ. Είσαι πιο... Εντάξει, θα, θα είμαι αυθόρμητη, θα γελάσω, θα χορέψω, αλλά δεν, δεν, δεν θα κάνω. Έτσι κι αλλιώ δεν θα κάνω κάτι. Mm -hmm. Τι να κάνω, α πούμε. Οι φίλοι σου τι, τι σου λένε, δηλαδή ε, α πούμε σου λένε Αχ, αυτή την εικόνα δεν τη βλέπουν πολύ συχνά, αυτή την εικόνα σου ε, ο υπόλοιπο ο κόσμο. Ξέρω ε, Μπορεί να είσαι η ψυχή τη παρέα και πολλοί ο, κοσ... ο... 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 ο κόσμο να δεν μην το βλέπει αυτή την πλευρά. Ναι, είμαι, είμαι πολύ πιο αστεία από όσο φαίνομαι. Έτσι μου λένε. Ότι είμαι μεγάλο καραγκιό, δηλαδή. Επιλέξει. Είμαι μεγάλο καραγκιό. Εντάξει, δεν μπορεί να το βλέπει. Αυτό α... αφορά του οικείου μου έτσι κι αλλιώ. Όπω ναι. και όλου μα. Γιατί εσένα βλέπει ο κόσμο ιδιωτική παρέα είναι ιδιωτική παρέα. Το άλλο είναι δημόσια εικόνα. Μεγαλώνοντα, έχουν μετριαστεί πια οι φόβοι και οι ανασφάλειέ σου για τι οποίε είχε μιλήσει παλαιότερα σε συνέντευξη σου. Τα καταφέρνω πολύ καλύτερα mm -hmm. να φοβάμαι λιγότερο του φόβου μου και να έχω λιγότερε ανασφάλειες. Mm -hmm. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ αυτή η μάχη. Mm -hmm. ε, είναι έτσι διαρκή και νομίζω ότι θα πάει μέχρι το τέλο τη ζωή μου, αλλά τα καταφέρνω καλά. Σήμερα τι φοβάσαι. Κοίταξε, αυτό που φοβάμαι περισσότερο από όλα mm -hmm. είναι τον ίδιο μου τον εαυτό. Mm -hmm. Γιατί ξέρεις, το πιο απρόβλεπτο πράγμα είναι ο εαυτό μα και τα πάθη του τα οποία έχει. Και φοβάσαι ότι δεν θα νικήσει αυτή τη μάχη. Αυτό του καλού και του κακού που είναι μέσα μα διαρκέ και αέναο. Γιατί το έχουμε όλοι μα. Όλοι μα ε, έχουμε μέσα μα ε, το καλό και το κακό. Και αυτή η μάχη είναι συνεχή. Στο να... να μην χάσω το κουράγιο μου δηλαδή σε αυτό. Να μην παραδώσω mm. το όπλο. Και αν χάνω μια μάχη να μην χάσω την επόμενη. Πότε θα έλεγε ότι αφήνεσαι συναισθηματικά σε ανθρώπου που ξέρει, α πούμε, πολύ καλά, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι γενικά είμαι αρκετά διαυγής, αλλά απλώ υπάρχει, mm -hmm. νομίζω ένα πολύ βαθύ κομμάτι μα το οποίο μα ανήκει, το οποίο δεν μοιράζεται. Είναι το ασυνείδητο αυτό, είναι τα όνειρα που βλέπουμε. Δεν θα διηγηθούμε όλα μα τα όνειρα σε κάποιον. σω καμιά φορά στον ψυχοθεραπευτή, αλλά και εκεί θα μα ξεφύγει κάτι. Αυτέ οι μύχε, οι, μύχες, οι πολύ βαθιέ, έω ασυνείδητε διαδρομέ μα, mm. αυτέ δεν θα mm. τι μοιραστώ. Έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Mm. Πόσο καιρό, α πούμε. Έξι χρόνια. Mm -hmm. Και ήταν κάτι που ήθελε, δηλαδή, αν υπομονούσε, να... να έρθει η μέρα που θα πήγαινε ή που το έκανε γιατί. Ε, Έλεγε πρέπει να το κάνω για να νιώσω καλύτερα. Καλά, μια ανάγκη σεωθεί, mm. αλλά πήγα με χαρά. Αν αυτό με ρωτά, mm. δεν πήγα θλιμμένη να κάνω ψυχοθεραπεία. Mm. Πήγα με χαρά ότι κάνω ένα πολύ ωραίο δώρο στον εαυτό μου. Γιατί καμιά φορά που το σκέφτομαι, με κομπλάρει αυτό το, το εβδομαδιαίο το ραντεβού, σαν φροντιστήριο γλωσσών, α πούμε. Έχει μια πειθαρχία αυτή mm. η διαδικασία. Είναι μέρο του πρωτοκόλου, Δεν μπορεί να την καταστρατηγήσει. Mm -hmm. Θυμάμαι, έχει πει τη μνημειώδη φράση μια φορά ψυχοθεραπευτή μου, ο ψυχιατρό. Κύριε Αλέχου, η ψυχοθεραπεία mm. δεν είναι μανικιούρ, πετικιούρ. Γιατί του άλλαζα κάτι ραντεβού για, λόγω δουλειά και αυτά. Και κατάλαβα τι θέλει να μου πει. Mm -hmm. Ότι αυτή η υποχρέωση, μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη ώρα που την αφιερώνει, που ετοιμάζεσαι για αυτή τη μέρα, είναι πολύ σημαντική. Και είναι ότι κάνει κάτι για τον εαυτό σου. Ότι πρέπει να δώσει αυτή τη μία ώρα, α πούμε, Είς στον εαυτό σου. Δώρο. Ναι. Σου άλλαξε πράγματα. Έτσι. Δεν αλλάζει στην ψυχοθεραπεία. Καταλαβαίνει mm. πράγματα. Mm. Αντιλαμβάνεσαι πράγματα, αποκρυπτογραφεί πράγματα, αλλά δεν αλλάζει. Δηλαδή, ο χαρακτήρα σου, έτσι όπω είναι, τα βιώματά σου mm. δεν μπορούν mm. να αλλάξουν, δεν γυρίζει ο χρόνο πίσω. Τα βιώματα δε, που είναι εγγεγραμμένα μια χαρά πάνω στο κορμί μα και στην ψυχή μα, δεν αλλάζουν με τίποτα. Είχε πει ότι μέχρι να γνωρίσει τον σύζυγό σου, το Μάνο του Στρατάκη, ήσουν για αρκετό καιρό μόνη. Ήταν επιλογή, φοβόσουν κάτι. Έψαχνες Έψαχνε κάτι συγκεκριμένο. Φοβόμουν τον εαυτό μου και τι επιλογέ μου και δεν έψαχνα. Δεν ήθελα. Όταν δεν θέλει κάτι, το εκπέμπεις πάρα πολύ. Δεν σε πλησιάζει άνθρωπο. Και δεν σε είχα και για πολύ υπέρ του γάμου, να σου πω πριν το γάμο. Καθόλου υπέρ του γάμου. Δεν είχα καμία διάθεση να παντρευτώ. Τόσο φαντάσου ότι κάποια στιγμή τον το σπόρο όλη η δική μου. Του να μου λένε, άντε και εσύ να Σιωπήσανε όλοι. Σου λέει: Δεν πρόκειται. Δεν ήμουνα καθόλου πέρα. Άρα, τι είδε πάνω στον uh, Μάνο και είπε: Αυτό είναι ο άντρα τη ζωή μου. Εφόσον ήμασταν κάποια χρόνια μαζί, mm -hmm. αλλά ήμασταν και δεν ήμασταν, εφόσον δεν συζούσαμε, θεώρησα ότι ήρθε ένα τέλμα που έπρεπε ή να γίνει πιο βαθιά η σχέση ή να διακοπεί. Mm -hmm. Αυτό ένιωσα εγώ. Αυτό μοιράστηκα μαζί του. Και mm -hmm. αισθανόταν το ίδιο κι αυτός. Και όταν το γάμο το κάνει για το γάμο και όχι για το πάρτι, δεν, δεν μιλάμε για το πάρτι γάμο, μιλάμε για το γάμο μυστήριο. Ε, το κάνει, την κάνει πιο βαθιά τη σχέση. Άρα ο γάμο έγινε μετά από μια συζήτηση, όχι μετά από πρόταση γάμου. <laughs> ναι, συζήτηση. Εγώ του είπα ότι νιώθω έτσι και θέλω αυτό. Ναι. Ουσιαστικά του κάνει πρόταση γάμου. <laughs> Α το πούμε και έτσι. <laughs> Πρωτότυπο. Ναι, του πω αυτό, εγώ αυτό αισθάνομαι, αυτή είναι η ανάγκη μου. Εσύ τι αισθάνεσαι αυτό. Θεωρείς ότι αν δεν γνωρίζεις το Μάνο μπορεί να μην παντρευόσουν, να. Ξέρω, μωρέ. Πού να ξέρεις η ζωή, είναι πολύ απρόβλεπτη. Κατερίνα μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί, τέτα στον Αλφα, με την Κατερίνα Λέχο. Γιώργο, τον Κιμούλη, δεν έχω κάτι προσωπικό. Αυτό ήταν επαγγελματικό. Ήξερα, ξέρεις, όπως ξέραμε όλοι οι φημολογίες, αλλά οι φημολογίες είναι ενδεικτικές, δεν είναι αποδεικτικές. Το πιο δύσκολο δεν είναι να συγχωρήσει τον άλλον, έχω να σου πω. Είναι να συγχωρήσει τον εαυτό σου που επέτρεψε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έπαιξε τόσο ρόλο η πανδημία όσο η Μπεκατόρου. Ε, αυτή η γυναίκα δηλαδή άνοιξε μεγάλο δρόμο. Σα ανήκουν όλα τα εύσημα. Δεν νομίζω το θέατρο την να εξαφανιστεί σαν ίσα τώρα, έδωσε ε, ένα στίγμα πόσο πολύ λείπει από τον κόσμο. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέταρτ στον Αλφα με την Κατερίνα Λέχου. Κατερίνα, υπήρξαν α, άνθρωποι στη, στη ζωή σου που θα έλεγες ότι σε πλήγωσαν. Φυσικά υπάρχουν αυτοί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μα πληγώνουν. Είναι γιατί το επιτρέπουμε εμεί. Να σου πω γιατί ρωτάω. Δεν ρωτάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία μίλησε. Ρωτάω γιατί μου λένε πολλοί ότι του φαίνεσαι σαν μια άτρωτη γυναίκα, σαν μια πολύ δυναμική γυναίκα, σαν μια γυναίκα που μπορεί να αντιμετωπίσει, ας πούμε, δυσκολίες. Γι' αυτό ρωτάω, βάλω ότι ε, και στη δουλειά και στην προσωπική σου ζωή, πιστεύεις? Καταρχήν να πω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή η δουλειά που κάνω mm -hmm. θέλει βαθιά ευαισθησία. Αν δεν είσαι βαθιά ευαίσθητος, δεν μπορείς να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Mm -hmm. Το να είσαι ευαίσθητος βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είσαι δυνατός. Mm -hmm. ε, εγώ ε, κάποια πράγματα δεν τα είχα. Φαντάσου ότι η την άρχισα στα 34... Τέλειωσα στα 40, έτσι. Αυτό mm -hmm. ήταν πριν, θέλω να πω, πάλευα στο να, να βρω το δηματισμό μου, να βάλω τα όρια μου, να δω τι με ενοχλεί και ακόμα παλεύω, γιατί τη χάνω την μπάλα πολλές φορές. Ε, σαφώς το είπα και όταν μίλησα για αυτό ότι είμαι συνυπεύθυνη. Ενδεχομένως, αν είχα μια άλλη συμπεριφορά, mm -hmm. ε, το μόνο που δεν μπορεί επίσης όμως να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι τη δική μας δουλειά είναι πολύ δύσκολο να την εγκαταλείψεις. Γιατί να την εγκαταλείψει. Τι εννοώ, αν κάτι δεν σου ταιριάζει σε μια δουλειά. Mm. Είναι πολύ δύσκολο να φύγει από μια παράσταση, mm. να φύγει από ένα σύριαλ. Mm. Είναι mm. πολύ δύσκολο και σπάνια συμβαίνει. Γιατί νιώθει ότι κρεμά και κόσμο. Κρεμά και είναι δύσκολο. Mm. Mm. Δεν, mm. δεν είναι μια άλλη δουλειά που δεν φαίνεται που μπορεί να γίνει εύκολα αντικατάσταση. Mm. Προϊποθ... Ε, θέλει κάποια πράγματα. Mm. Φυσικά και γίνεται και έχουν γίνει αντικαταστάσει, αλλά δεν το εγκαταλείπει εύκολα. Mm. Άρα πολλέ φορέ ανακαλύπτοντας πράγματα, κάθεσαι και τα τρως, γιατί πρέπει να. η δουλειά να, να γίνει. Mm -hmm. Και εγώ είμαι βαθιά επαγγελματίας. Να. Πρέπει η δουλειά να γίνει. Ξεκινάει λοιπόν το ελληνικό μητού με την Μπεκατόρου. Βγαίνει η Ζέντα η Δούκα στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα και μετά ε, ανοίγω την τηλεόραση και είναι η δική σου συνέντευξη στη Face Κορδά. Και ξέροντας πόσο ιδιωτικός άνθρωπος είσαι και διακριτικός, ε, σκέφτηκα εκείνη την ώρα ότι ε, πρέπει να σου χτύπησε πολύ ευαίσθητε χορδέ η εξομολόγηση τη Ζέτα Δούκα και σαν να ήθελε να, να συνδράμει σε αυτό το πράγμα, σαν να ήθελε να το ενισχύσει. Προσπάθησα να καταλάβω το σκεπτικό σου που το έκανε, γιατί ξαναλέω, είσαι ένα άνθρωπο πολύ ιδιωτικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα κάνει εύκολα εσύ. Έτσι ήτανε. Ακριβώ έτσι αισθάνθηκα. Βέβαια, μου πήρε αρκετό μου πήρε αρκετέ μέρε. Mm -hmm. Νομίζω βγήκε την Τρίτη η Ζέτα και εγώ βγήκα την ερχόμενη Δευτέρα. Mm -hmm. ε, και ενώ το είχαμε συζητήσει κιόλα και μεταξύ μα, αισθάνθηκα ότι αφενό πρέπει να συνδράμω σε αυτό να ενισχύσω αυτό. Απ' την άλλη, είδα τη μεγάλη εικόνα. Είδα ότι όλα αυτά που διανύουμε είναι σκαλοπάτια για να φτάσουμε σε πιο. Εισαγωγικά σοβαρά πράγματα. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι λιγότερο σοβαρό η ψυχολογική και η λεκτική βία από τη σωματική, πρέπει να σου πω. Mm -hmm. ε, αλλά όπω και να το κάνει, νομικά ορισμένα πράγματα είναι ποινικά. Αλλά δεν είναι. Mm -hmm. Αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm -hmm. Αισθάνθηκα λοιπόν ότι είμαι μέρο αυτή τη σκάλα και ότι αν λείπει ένα σκαλοπάτι είναι δύσκολο. Mm -hmm. ε, δεν το έκανα για προσωπικού λόγου. Είχα κάτι να να... Ήταν μια λυσίδα δηλαδή, στην οποία ήθελα να, να συμμετέχω αυτό. Ένιωσα ότι ήταν μια κάθαρση για σένα. Ίσως ήταν και αυτό, ναι. ναι. Ε, Αν και εγώ το, χτυπήσω έχω κάνει τη δουλειά μου την προσωπική. Ναι. Ε, ναι. δεν έχω κάτι δηλαδή. Ναι. Ε, να δουλέψω μπορώ και να μιλήσω μπορώ. δεν δηλαδή, ναι. με, με τον <συνίλυμα> Γιώργο, τον Κιμούλη, δεν έχω κάτι προσωπικό. <συνίλυμα> αυτό ήταν επαγγελματικό. Απλά μου έκανε εντύπωση ε, δεν θα περίμενα ποτέ ότι εσύ με το χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου Θα ανεχόσουν από τον οποιοδήποτε Είτε ήσουν μαζί σε σχέση Είτε ήσασταν μαζί σε ένα σύριαλ ή σε ένα θέατρο Να σου συμπεριφέρεται έτσι ε, Πίστευα ότι ένα βλέμμα σου Ωραία γιατί... Όσο περάσαν τα χρόνια, πιο μικρή δεν ήμουν καθόλου έτσι Είμαι ένας πολύ ανεκτικός άνθρωπος Πολύ ευαίσθητο, όπω σου προείπα. Mm -hmm. ε, πα, αλλά πολύ. Έχω τρομερή ανοχή, δηλαδή. Το, το, το τσιτώνω, δηλαδή. Πάρα πολύ. Μέχρι εκεί που δεν πρέπει. Δεν κάνω καλό ούτε στον εαυτό μου, σίγουρα, αλλά δεν κάνω καλό και στον άλλον. Δεν στο είχα. Ναι. Νομίζω ότι έριχνε ένα βλέμμα Όχι. και. Δεν είμαι Iron Woman. Δεν είμαι Thatcher. <laughs> Πριν ε, μιλήσει ε, στη Φέιντι Σκορδά, το συζήτησε με κάποιον, με τον Μάνο, τον Μάνο. με του γονεί σου ή με τον Όχι, όχι. όχι ναι, ναι. Δεν του εμπλέκω τώρα του ναι, ανθρώπου σε τέτοια ναι. πράγματα και δεν μπορούν να έχουν και την mm. εικόνα όλοι. Ε, Σαφώ με τον Μάνο ε, το συζήτησα, του είπα ότι νιώθω ότι πρέπει να γίνει αυτό και mm. ξέρετε, αυτά σχεδόν μιλάμε χωρί να μιλάμε. Mm. Γιατί κα, κατάλαβε την ανάγκη μου. Καταρχήν είδε όλη τη βδομάδα. Με τον καταιγισμό των τηλεφώνων που πέφτανε και όλα αυτά, γιατί γινόταν χαμό από τα τηλέφωνα και αυτά, ότι εγώ είμαι σε μια πολύ δυσάρεστη ψυχική κατάσταση, πιέζομαι φρικτά, δεν ξέρω πώ να τοποθετηθώ, έχω ανάγκη να κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι και πώ. Και όταν, όταν έγινε αυτό, και ήταν η ΦΕΗ, ήρθε σε ένα timing πολύ συγκεκριμένο, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο προσέγγιση. Ε, είπα ναι. Και του είπα ότι. Και ήταν και παρόν, δηλαδή, ήταν δίπλα να. στο ε, άλλο. Έβραζες, δηλαδή. δηλαδή. Ένιωθε ότι, ότι κάπως πρέ... κάτι πρέπει να γίνει, να. αλλά δεν μπορούσα να βρω τι. Μου, μου πήρε μέρε, δηλαδή, είμαι λίγο αργή. Είχε αντιδράσει γι' αυτό, δηλαδή από το συγκεκριμένο άνθρωπο για τον οποίο μίλησε ή από oh, άλλου. Oh, Όχι, Όχι έχω καμία. Όχι. Για <σχελίδε> τι άλλε συναδέλφου σου που μίλησαν για άλλα πρόσωπα, ε, ήξερε καταστάσει και πράγματα. Ήξερα, ξέρεις, όπως ξέραμε όλοι οι φημολογίες, αλλά οι φημολογίες είναι ενδεικτικές, δεν είναι αποδεικτικές. Είναι ενδεικτικές συμπεριφορών. Πού mm -hmm. Να τα ξέρεις, όχι. Και βέβαια, εντάξει, η φαντασία, η πραγματικότητα ξεπεράσει mm -hmm. και τη φαντασία μας, Δυστυχώ. Είπες πριν ότι σήμερα δεν θα το δεχόσουν. Κάκιονε όλα αυτά τα χρόνια τον εαυτό σου, γιατί τότε το ανέχτηκες. Όχι. Αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Mm -hmm. Τι σημασία τώρα έχει να, το, να, νιώθω πικρία και ανεπάρκεια και αυτά μετά από mm -hmm. τόσα χρόνια. Εντάξει, α το αναθώσουμε και λίγο τον εαυτό μα, γιατί άμα τον έχουμε συνέχεια ένοχο, δεν θα ναι. δεν γίνεται. Θα έλεγε ότι το έχει συγχωρήσει όλο αυτό α, στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Α, το, το, δικό του κομμάτι. Το πιο δύσκολο δεν είναι να συγχωρήσει τον άλλον, έχω να σου πω. Αλλά. Είναι να συγχωρήσει τον εαυτό σου. Που επέτρεψε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Δεν είναι το δύσκολο άλλο. Ο άλλο, άμα συγχωρέσει τον εαυτό σου, τσάπ σαν, σαν νεράκι τρέχει. Τώρα... Για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Mm. Τώρα θα εξέταζε με ποιον θα δούλευε σε ένα θέατρο ή σε ένα σύριαλ σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, αν είναι κάποιο που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχο και αξιόλογο συνάδελφο, αλλά ξέρει ότι υπάρχει θέμα συνεργασία και συμπεριφορά. Συμπεριφορά. Κοίταξε, αυτό το μαθαίνουμε. Ο ένας με τον άλλον mm. ξέρουμε τι συμπεριφορέ έχει ο τάδε ή ο τάδε. Όμω mm. ποτέ δεν μπορεί να ξέρει ακριβώ. Ναι. Mm. Δεν μπορεί να ξέρει. Βέβαια, σου είπα όταν βοηθάω τόπο για έναν άνθρωπο κατ' επανάληψη mm. ότι είναι εκρηκτικό ή ότι είναι αυτό. Εντάξει, το μαθαίνουμε. Mm. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι σταματάει κανέναν από εμά να συνεργαστεί μαζί του. Γιατί λε, μπορεί με εμένα να είναι <laughs> η άλλη συνέχεια. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό mm. που mm. είναι πολύ εγωιστικό, αλλά υπάρχει. Mm. Σε όλου. Με mm. εμενα να ειναι η αλλη ναι γιατι παντα υπαρχει αυτο που ειναι πολυ εγωιστικο αλλα υπαρχει σε ολου με μένα δεν θα είναι έτσι. Mm. Μου κάνει εντύπωση η απογοήτευση του κόσμου από άτομα που πίστευε ότι. Τέλο πάντων, είχε μια άλλη εντύπωση για αυτά τα άτομα και απογοητεύονταν. Π.χ. τι θέλω να πω. Ε, ξέρω για τον Μπέζο. Λέγανε ότι α, και είναι έτσι και είναι Ενώ ο Μπέζο, και ρωτάω εσένα που έχει δουλέψει μαζί του, είναι γνωστό στον καλλιτεχνικό χώρο και στου ηθοποιού ότι είναι από του καλύτερου συνάδελφου και συνεργάτε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αντίληψη του κόσμου... Δεν είναι πάντα ορθή. Ναι. Ναι, βέβαια. Ε, κα... Απ' την άλλη, πώ μπορεί να ξέρει σου. Εξηγώ ότι όλοι έχουμε έναν κακό, mm -hmm. κρυφό ε, αυτό, ο οποίο ενεδρεύει και περιμένει πότε θα βγει έξω. Το θέμα mm -hmm. είναι πώ τον τη Πώς Πώ θα το ξέρει ο κόσμο. Mm -hmm. ε, ο ο Γιάννη Ομπέζο, που για μένα είναι φτύχημα. Αυτό που είναι, η αυστηρότητα που έχει σαν άνθρωπο, η απολυτοσύνη πολλέ φορέ που το λέω, Τι είσαι τόσο απόλυτο, παιδί μου. Τη βγάζει, δεν την κρύβει, δεν υποδίεται κάτι. Δηλαδή δεν είναι αλλιώ στην παρέα. Με το Γιάννη, άμα είσαι στην παρέα και άμα είναι τηλεόραση και δίνει συνέντευξη, είναι, είναι ακριβώ ο ίδιο. Δεν έχει καμία διαφορά. Και εμένα αυτό με κάνει και νιώθω τρομερή ασφάλεια μαζί του. Ξέρω ότι αυτό που είναι, αυτό βλέπω. Άλλοι υποδίονται κάτι, ένα... βγάζουν, προτάσουν mm. έναν άλλον ναι, εαυτό. Ενδεχομένως. Δημόσια ενδευμένως. δείχνουν. Ναι, προτάσουν yeah. έναν άλλον εαυτό. Ναι. Αυτό. Yeah. Ε, και δεν ξέρει ακριβώ τι μπορεί να κρύβει ο άλλο. Αλλά δεν θα μπορούσαν κιόλα να ξέρουν. Πιστεύεις ότι όλο αυτό θα γινόταν εάν δεν ήταν η πανδημία, δηλαδή, αν οι ηθοποιοί δουλεύανε, άρα είχανε και συνεργασίες από τις οποίες ήταν εξαρτημένοι, ε, δεν θα έσκαγε αυτό το πράγμα, δηλαδή, το timing έπαιξε ρόλο. Δεν ξέρω αν έπαιξε τόσο ρόλο η πανδημία όσο η Μπεκατόρου. Ε, αυτή η γυναίκα, δηλαδή, άνοιξε μεγάλο δρόμο. Της ανήκουν όλα τα εύσημα. Νομίζω θα γινόταν και ακόμα και να είμαστε εν ενεργεία, αν αυτό εννοεί. Ναι. Θεωρεί ότι το κοινό θα θυμάται όλα αυτά και θα τιμωρήσει του πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών, αν επιστρέψουν κάποτε στο θέατρο χωρί... με το να μην πηγαίνει να του βλέπει. Δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσει. Δεν θα είναι εύκολο όμως, όμω, φαντάζομαι, νικάζω. Mm. Τουλάχιστον μέχρι να ξεφτύσει, μέχρι να εκεί που χρειάζεται να τιμωρηθούν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ναι, νομίζω ότι γενικά θα λαμβάνει υπόψη του αυτά. Ειδικά όταν είναι, ξέρεις, ηθικά ζητήματα, ξέρεις, και... Το θέατρο θα ανακάμψει μετά την πανδημία και μετά από τον καταιγισμό του Μητού. θα ανακάμψει στο βαθμό που θα ανακάμψουν όλες τέχνες. Δεν νομίζω το θέατρο την εξαφανιστήσα, τώρα ε, έδωσε ένα στίγμα πόσο πολύ λείπει από τον κόσμο. Mm. Λένε ότι το θέατρο δεν είναι τόσο σημαντικό, το σινεμά έχει πάρει τα ημεία, το αυτό με τα διαδικτυακά. Το θέατρο είναι ένα αντικατάστατο. Αυτό που βιώνει είναι ένα αντικατάστατο και βλέπει πόσο πολύ λείπει στον κόσμο. Νομίζω ναι. Επειδή έβγαιναν συνάδελφοι σου, αλλά και σκηνοθέτε mm. και σημαντικοί άνθρωποι, όπω ο Φασουλή, α πούμε, και έλεγαν μην το πολυσυζητάμε για να μην πληγεί το θέατρο. Ε, Πιστεύεις ότι πλήττεται το θέατρο με αυτόν τον Όχι, τρόπο. Όχι, το αντίθετο πιστεύω. Ότι θα εξηγιανθεί σε έναν βαθμό. Ότι θα μπουν όρια. Mm -hmm. Ότι θα γίνει ένας κώδικας διοντολογίας. Mm -hmm. ότι, ότι... Και αυτό που πιστεύω βεβαίω ακράδαντα, ότι η τέχνη δεν παράγεται μέσα από τη βία, την οποιαδήποτε είδου βία, αλλά με άλλους τρόπους. Πιστεύεις ότι μετά από όλα αυτό, το οποιοδήποτε αγόρι ή κορίτσι που ξεκινά στο θέατρο ή στην τηλεόραση, θα... δεν θα φοβάται να μιλήσει. Δεν θα φοβάται να μιλήσει, θα είναι πιο καλά ενημερωμένο γιατί ξέρει, εμεί δεν ήμασταν και ενημερωμένοι. Δεν ξέρει. Δηλαδή, σου συμβαίνει κάτι. Να. Δεν ξέρει. Είναι σωστό αυτό, ή λάθο. Έχει μια απορία. Δεν είσαι και πολύ σίγουρο. Είναι σωστό που με βρίζει την ώρα που παίζω. Μάλλον είναι. Γιατί έχει συμβεί και σε άλλου. Αυτό δεν πρέπει να έχει απορία. Πρέπει να είσαι σίγουρο ότι δεν είναι σωστό. Ότι δεν είναι έτσι αυτό ο τρόπο. Λοιπόν, θα ξέρουν. Άρα η γνώση πάντα θεωρώ ότι είναι για καλό. Εσύ που ήσουν του τέχνη, υπάρχει αυτή η μυθολογία ότι το τέχνη είναι σκληρό. Ότι ο Κούν ήταν σκληρό, έτσι ήτανε, με του ηθοποιού. Εγώ δεν τα κατάλαβα και πολλά, γιατί είμαι και λίγο ούφο. <laughs> Αλλά ναι, πολύ. <laughs> δηλαδή, έπαιρνα μόνο τα καλά από εκεί πέρα. Ναι, είχαν ένα δικό τους κώδικα mm. συμπεριφορά, ε, ε, μια γλυκιά συνωμοσία, θα έλεγα. Mm. Αλλά όσο γλυκιά μπορεί να είναι μια συνωμοσία. Mm. Αλλά δεν, εγώ ποτέ δεν εντάχθηκα σε αυτό, δεν με ενδιέφερε. Προσπαθούσα από του ανθρώπου που έχω γύρω μου δασκάλου, γιατί είχα και καλού δασκάλου. Mm. Είχα και τον Γκούιουμτζή και τον Αρμένι και τον Λαζάνι. Mm. Άρα να πάρω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ε, και μετά, εγώ μία φορά έπαιξα έτσι κι στο θέατρο τέχνη όταν τέλειωσα, και μετά έφυγα. Δεν, δεν κάθισα κιόλα. Mm -hmm. Οπότε δεν το βίωσα ω μη μαθήτρια. Κακοποιητικέ συμπεριφορέ ε, έζησε και άλλε φορέ συνεργασία σου εκτό από τον Κιμούλη. Δηλαδή, σε ένα, μια άλλη παράσταση, σε ένα άλλο σιριάλ. Και πιο πριν, όταν ήσουν πιο μικρή, και επειδή είχε αυτό το πακέτο τη ωραία. Ε, Φαντάζομαι ότι ήταν πιο επικίνδυνα τα πράγματα για σένα, πιο SOS. <laughs> Κοίταξε, κακές συμπεριφορές έχουν υπάρξει σαφέστατα, δηλαδή δεν μπορείς να πεις. Εννοώ, τη στιγμή που παίζεις, που είσαι βάλωτος, σαν ανοιχτός, είσαι ανασφαλής, mm. είσαι ένα ζυμάρι που να σου πει κάτι κάποιος και να διαλυθείς. Γι' αυτό και θέλει πολύ τρόπο ο καλός σκηνοθέτης για μένα, είναι αυτό που ψυχολογεί καλά τον ηθοποιό του και μπορεί με έναν τρόπο να του βγάλει το καλύτερο. Και όχι να τον ισοπεδώνει και να τον μπλοκάρει. Οπότε σίγουρα έχουν συμβεί τέτοιε συμπεριφορέ mm. και στα γυρίσματα και, και στο θέατρο. Yeah. Ε, Απλώ. Ε, ε, βρίσκει έναν τρόπο να σταθεί. Απ' την άλλη, η ζωή δεν είναι και εύκολη. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ε, δύσκολε στιγμέ. Ανδρώνεσαι με αυτά, μαθαίνει, ε, σκληραίνει, ανακαλύπτει πράγματα. Ενδεχομένως από μία σκληρή συμπεριφορά να ανακαλύψει κάτι. Απλώς, εντάξει, δεν είναι καλό να περνάνε επί προσωπικού, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Mm. Όταν ο άλλος σε χτυπάει, ας πούμε, για κάτι προσωπικό, δεν είναι ο τρόπος αυτός. Σεξισμό βιωσέ. Σεξισμό τι εννοεί όταν Να μου την πέφτουν, ναι, αυτό εννοεί. Ναι, και ότι α, είναι ωραία, είναι γυναίκα αυτό. Κοίταξε, να πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι ναι. έχει υποθεί. Ναι. Ε, αλλά όχι, δεν το έλεγα. Έλα στο σπίτι για την οντισιόν. Όχι, όχι, τέ... όχι, δεν έχω νιώσει. Δεν έχω ναι. βιώσει τέτοιε ναι. καταστάσεις. καταστάσει. Ο πατέρα σου φοβόταν αυτό. Δηλαδή ήξερε ότι έχει μια όμορφη κόρη που είναι σε αυτό το χώρο mm. και έβλεπε να, να, έχει άγχο ο πατέρα ή η μητέρα. Νομίζω ότι οι γονεί μου για το νεαρό τη ηλικία μου, μου, μου είχαν αρκετή εμπιστοσύνη. Mm -hmm. Γιατί είχα το μυαλό, το είχα στο κεφάλι μου, απλώ mm. δεν έπαβα να είμαι 18, 19 και 20 χρονών. Αλλά μου είχαν εμπιστοσύνη σαρκε... Και επίση ε, του μιλούσα. Ε, ε, αυτό μα το είχαν εμφυσίσει. Mm. Όταν ο γονιός έχει την ασφάλεια ότι θα πα να του πει: Ξες ο τάσο μου έκανε αυτό. Mm. Νιώθει μια σχετική ασφάλεια ότι θα το μοιραστεί, δεν θα το κρύψει. Και νομίζω ότι έτσι νιώθαν μια σχετική ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν περνούσε αυτά που αφηγήθηκε στη συνέντευξή σου στην παράσταση με τον Κιμούλη, του τα έλεγε. Όχι, αυτό δεν το ξέρανε. Αυτά τα ακριβέ. Να. να. Μετά από τις... Ήμουνα μεγάλη πια, πιο μικρή σου λέω που ναι. ε, μου πει όταν ξεκίνησα στην καριέρα μου ναι. και αυτά που ήμουν πιο νέα, επειδή και εγώ αισθανόμουν. Ναι, τα εξομολογούμουν σχεδόν όλα. Ε, μετά ξέρετε από μια ηλικία και μετά. Μετά τη συνέντευξη, όταν χτύπησε το τηλέφωνο σου και ήταν ο μπαμπά σου ή η μαμά σου, τι σου είπανε. Ναι. <laughs> Εντάξει, οι γονεί μου δεν ήταν και πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, υπέρ. Γιατί σου λέει, είναι ξέρει τη παλιάς σχολή που λέει, τώρα μωρέ τι θέλεις τώρα και, και δεν μπορούν να νιώσουν ότι ένας καινούριο παλμός ε, χτυπάει, ότι ένας καινούριο δρόμος ανοίγει, ότι είναι μια μετάβαση εποχής. Και σου λέει τώρα, τι θες και τα σκαλίζεις βρε πουλάκι μου. <σχεύγε> Εντάξει. Τι μήνυματα πήρε στα social media από κόσμο άγνωστο. Για social media. Ποιον άγνωστο κόσμο, δεν ξέρω τι μου λες. <σχεύγε> Α, δεν... Ε... Πρώτον δεν έχω facebook. <σχεύγε> 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 Άρα δεν έχω. Έχω ένα Instagram το οποίο το καημένο σέρνεται με μία φωτογραφία κάθε έξι μήνε. Να κάνει follow. Ε. όχι, δεν σε κάνω. <laughs> δεν και τι, πατάω όλα τα κουμπιά, τα πατάω λάθο. Άμα θέλω να ανεβάσω μια φωτογραφία, τες, Είναι ένα mm. βατερλό. Φαντα... Και αυτό, και αυτό δεν το άνοιξα εγώ. Παίρνει ο κόκλα στο τηλέφωνό μου και μου λέει: Ε, τελείωσε αυτή η βλακία πια. Να μην έχει ένα Instagram. Και το πατάει και το ανοίγει. Mm. Τι έκανε <laughs> τώρα, του λέω εκεί. Μέχρι να καταλάβω τι έχει κάνει. Αν το τσεκάρει, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι ε, λογαριασμοί με το όνομά σου που έχουν κάνει διάφοροι fans. Ναι, ή... αλλά φαίνεται νομίζω δικό μου, ναι. γιατί έχω και τη Φρίντα. Ναι. Έχω το σκυλί το μου. Είναι σκυλί. Προσωπικές, φαίνονται οι ναι. προσωπικέ από τι άλλε φωτογραφίε. Πιστεύω ότι αν είχε social media, Facebook α πούμε ή, ή το Instagram, αν ξέρει να το λειτουργεί, ότι θα λάμβανε πάρα πολλά μηνύματα από άγνωστο κόσμο. ...συμπαράστασης και Μπορεί, ναι. μπράβο και τέτοιο και... Δεν ξέρω μωρέ, εντάξει, απλώς είμαι δύσκολη σε αυτό το ίδιο στην επικοινωνία... ...ίσως επειδή είμαι και πιο μεγάλη και δεν έχω συνηθίσει... Ναι. Ε, ίσως επειδή μου αρέσει η προσωπική επαφή πάντα... Ναι. ...πάντα με συγκινεί πολύ περισσότερο να έρθει κάποιο και να μου μιλήσει... ...να με κοιτάξει στα μάτια, να τον κοιτάξω κι εγώ... Ναι, απλά τώρα με την πανδημία, επειδή δεν ήσουν κάπου για να πάρει το φίλο. Αλλά γενικά οι άνθρωποι έχουν λίγο εγκλωβιστεί, νομίζω, σε αυτό. Γιατί ακόμα και στο καμαρίνι, πολλέ φορέ μπαίνουν και μου λένε Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τι Δεν θε να με δει. Δεν θε να σε δω, θες Να μιλήσουμε Ή λίγο. Ή που πάμε στι συναυλίε και τραβάμε τα... ναι. από το κινητό. Ναι. Δεν βλέπει το. το και κα... βλέπεις... ναι. Δηλαδή δεν θέλει λίγο. Εγώ δεν ξέρω, το έχω ανάγκη. Πιστεύει ότι έπρεπε να ήταν διαφορετικό ο χειρισμό των προσώπων α, για τους οποίους υπήρξε καταγγελία, δηλαδή μία συγνώμη, μία απολογία α, δημόσια, ένα, ξέρω εγώ, δεν είχα καταλάβει ότι έχω πληγώσει κόσμο κτλ. Γιατί νιώθω ότι ίσως σε τσίτωσε ε, η αντίδραση του Κιμούλης στην εξομολόγηση της Ζέτας την επόμενη μέρα, μη, μη σου πω και την ίδια μέρα. Ότι ναι. αν, αν υπήρχε μία απολογία, ότι ίσως να ήταν διαφορετική και η δική σου αντίδραση. Κοίταξε, πάντα ένας άνθρωπος μετανιωμένος είναι ένας πολύ συγκινητικός άνθρωπος. Ε, αλλά εδώ πέρα βλέπεις η πλειονότητα, δεν νομίζω ότι είναι όλοι. Ε, ο κύριος Λιβαθινός είπε συγγνώμη αν έχω πληγώσει ανθρώπους και αυτά είδα μία συγγνώμη. Ναι. Ε, όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν αποδέχονται αυτά που έχουν γίνει. Οπότε, δεν υπάρχει, νομίζω, κανένα συγγνώμη. Ούτε από κανέναν. Θα έπρεπε, πιστεύει. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή η μετακίνηση να γίνει. Θέλει κόπο. Δεν mm -hmm. ξέρω. Και τώρα ο κόπο του είναι στο να γλιτώσουν. Όχι mm -hmm. στο να μετανιώσουν. Ίσως στον επόμενο. Τον. Δεν ξέρει μέχρι το τέλο τη ζωή του ένα άνθρωπο τι θα κάνει. Δεν μπορεί να το προδικάσει. Υπήρχε όνομα. Που δεν το περίμενε και σε σόκαρες και σε στενοχώρησε το ότι βγήκε στη δημοσιότητα κάτι τέτοιο. Κοίταξε, η πιο πρόσφατη επαφή μου ήταν, παίζαμε στο Άλσο και περάσαμε και ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι με τον Παύλο του Χαϊκάλη. Ναι. Και είχα, και, είχα και. Με τριβανδί και κυλέ. Ναι, το βέβαια. Και είχα με τον Παύλο και. Όλες, μια, είχα δύο πολύ χαριτωμένε. Τρει πολύ χαριτωμένε σκηνέ. Υπήρχε συνεργάτη. Βέβαια, εκεί επειδή ήμασταν μιλούνια ο κόσμο και τρέχαμε σαν του τρελού από πίσω, Όχι να μιλήσει, δεν προλάβαινε να πει μια κουβέντα, να μην πω ότι δεν προλάβαινε να κάνει. Τέλο πάντων. Οπότε έμεινε και απλώ ξέρει. Είναι σοκαριστικό για ορισμένα. Γιατί δεν. γίνεται, παιδιά. Και το Δημήτρη, το Λιγνάδι που είχε αυτή την πορεία και αυτό το όνομα, ξαφνιάστηκε. Κοίταξε μωρέ, όλα αυτά. Δεν είναι θέμα ξαφνιάσματο, ρετάζω. Είναι βαθιά λύπη. Είναι πέρα από το βαθύ ξάφνιασμα. Βαθιά λύπη μπορώ να αισθάνομαι. Τι άλλο μπορεί να αισθάνομαι. Mm -hmm. Θα ήθελα να μην ήταν έτσι, αν με ρωτά. Είσαι αισιόδοξη όμω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με το που γυρίσουμε στα θέατρα. Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία θα είναι προ όφελό μα και πιστεύω, φυσικά και δεν πιστεύω ότι ο κόσμο θα μα απαρνηθεί. Τι σημαίνει αυτό. Σε όλου του χώρου. του πιο εξηγιασμένου χώρου να πάρει. Σε όλου του χώρου υπάρχουν άνθρωποι. Και όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πάθη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Επειδή Άρα. δεν έχει Facebook. Ναι. Υπήρχε ένα meme. Ναι. Σε αυτό που, είναι, που κάνουν. Κάγνωστε λέξει, όχι ναι, ναι. μόνο δεν είναι. Που έλεγε Κοίτα να δει που θα ανοίξουν τα θέατρα και όλοι ηθοποιοί θα είναι στα δικαστήρια. <laughs> <laughs> εντάξει, εντάξει. Γίνονται διάφορα κοινά. <laughs> όχι, δεν νομίζω ότι θα μα απαρνηθεί ο κόσμο. Θα απαρνηθεί το θέατρο. Ειδικά ναι. και πιστεύω και ότι και άδικα είναι κλειστό τόσο καιρό. Εγώ νομίζω με το που τελειώσει η πανδημία θα ξαναγεννηθεί η νυχτερινή ζωή. Θα επαναπροσδιοριστεί, ναι. Η διασκέδαση, ναι, και θα επαναπροσδιοριστεί, διότι και πριν την πανδημία, δεν χρειάζονταν η πανδημία για να... Είχαμε, πώς να σου πω, είχαμε αυτό το home entertainment. Υπήρχε η άνθηση τη ψυχαγωγία στο σπίτι, με τι πλατφόρμε, είπε πριν για το κόσμο TV. Ναι, αλλά σειρά. τώρα η ανάγκη ναι. να βγει έξω. Να τώρα δεις μια... σου το στέρισαν. Ε, βέβαια. Ναι. Θα το εκτιμήσει, θα το δει με μάτι. Ναι το πόσο σημαντικό είναι να πας σε ένα θέατρο ή να πας να δεις μια συναυλία ή να πας σε ένα σινεμά. Μου λείπει, εγώ θέλω να δω μια σπουδαία ταινία σε μεγάλη οθόνη. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Μου τη δίνει. Ή μια ταβέρνα. <laughs> Εντάξει, ταβέρνα. Μια ταβέρνα, <laughs> έτσι. Ε, γι, γι' αυτό λέω και η νυχτερινή διασκέδαση. <laughs> και τα ταξίδια πιστεύω θα. Και τα ταξίδια, βέβαια, ναι. Όχι τίποτα μακρινό. Λες να πήγαινα μέχρι τον Άφλιο, κάτι βρε, παιδιά. <laughs> Τι σου έχει περισσότερο, ταξίδι, ε, Συναυλία, σινεμά, τι θα έλεγε ότι σου έχει λείψει. Θα έβαζα πρώτο ότι το θέαμα, σαν θέαμα, θα έλεγα το θέατρο, εντάξει, αλλά δε, δεν είμαι αντικειμενική, ναι. το θέατρο. Uh -huh. Και δεύτερο, τα εστιατόρια. Ναι. Αυτά τα δύο σε σειρά. Αυτή η κουλτούρα τη Αθήνα που βγαίνει, πα στο θέατρο, μετά θα φύγει από το θέατρο, θα πα σε ένα εστιατόριο να συζητήσει για την παράσταση. Να... Είναι. Είναι κάτι μοναδικό. Ναι, Είναι το, το καλύτερο μου. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να πω δεν είμαι ούτε το, με, του κλαμπ, ούτε του, του μπαρ, ούτε. Μη σου πω ότι θα γίνει τώρα και του κλαμπ, όλοι μα. μετά ένα... από αυτό. Άμα με δει να κοπανιέμε <laughs> σε κανένα μπουντρούμι, εντάξει, θα το δούμε κι αυτό. Με, μετά από αυτό. <laughs> <laughs> ναι. Ε, πιστεύω ότι θα. Είναι κύκλοι. Η ιστορία είναι κύκλοι. Όπω και η πανδημία πριν 100 χρόνια. Ήταν δύο χρόνια ο κύκλο. Οπότε τώρα είμαστε στου στους 14-15 μήνες. Και με ε. πολύ καλύτερες συνθήκες, γιατί ο εμβολιασμό αμέσως δίνει μια ανάσα. Ναι. Για να δούμε. Πότε είπε τελευταία φορά είμαι ευτυχισμένη τώρα. Α, το λέω σε άσχετες θύμες. Για πολύ, για ψηλοπράγματα που λέω κι εγώ. Δηλαδή, αλλά τε, τελειώνει και πολύ γρήγορα. Βγαίνω από το σπίτι, μυρίζω τον αέρα, Μυρίζει ωραία, γιατί τώρα έχουν, ε, οι νερατζιέ βγάζουν ε, αυτό το άρωμα που μου αρέσει. Ε, ε. Και λέω: Τι ωραία! Ε, μετά πέρασε. Αυτό ήταν δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι είναι κλάσματα του δευτερολέπτου η, 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 η αίσθηση τη ευτυχία. Ε, προτιμώ την έννοια της ε, ηρεμία. Θέλω να είμαι ειρήνη. Γιατί έχω... αυτό που μας βασανίζει, νομίζω, το σύγχρονο άνθρωπο είναι το στρες. η αγωνία, το άγχος. Το πράγμα, Η το... Ταχύτητα. Ταχύτητα, όλη αυτή. Mm. Μα βγαίνει στον ύπνο, μα έχουμε δυσκολίε στο να κοιμόμαστε, ξυπνάμε, ξυπνάμε κουρασμένοι. Όλα αυτά είναι από το στρε. Λοιπόν, άρα προτιμώ να είμαι ήρεμη και μην είμαι πολύ ευτυχισμένη. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ <laughs> για το Εγώ... αποξενωτικό ΤΕΤ. Εγώ πολύ. Και δεν θα φύγει χωρί δώρο, γιατί βλέπει και τα λουλούδια, τον ντεκόρ μα από τα άμα ρόζε και μία καρδούλα με σβαρόφσκι για σένα. Υπεροχό και, είναι και... Ποιο? Το τριαντάφυλλο είναι αυτά τα τριαντάφυλλα από το Εκουαδόρ. Ναι. Μυρίζει, είναι αληθινό και διατηρείται πέντε χρόνια χωρί πότισμα, χωρί τίποτα. Μέσα στο κουτί. Μάλιστα. Για το σπίτι σου. Υπέροχο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα. είναι το δωράκι σου για. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι υπέρ των λουλουδιών, <laughs> αλλά επειδή αυτό ζει τόσο πολύ, γιατί στεναχωριέμαι που μαραίνονται. Ναι. Αλλά άμα δεν μαραίνετε είμαι υπέρ. Πέντε χρόνια διατηρούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι σε ευχαριστώ που ήρθε. Ευχαριστήσει wow. και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που μα φιλοξένησε και στο ξένος travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψινής εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.